Θα κουβεντιάσουμε το, το πρόγραμμα ε, αντιμετώπιση τη ανθρωπιστική κρίση. Mm -hmm. ε, <coughs> Πού βρίσκεται τώρα η αλήθεια, κύριε Φωτίου. Εντάξει, πέρασε από τη βουλή, ξέρω εγώ, η, η φάση τη υλοποίηση που βρισκεται τωρα αληθεια κυριε φωτιου ενταξει περασε απο τη βουλη ξερω εγω η φαση της υλοποιησης που ειναι και το πιο μπερδεμένο και το πιο πολύπλοκο πράγμα. Πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο κόσμο που βρισκεται αυτη τη στιγμη ο κοσμος ας πουμε που θελει να μπει <coughs> σε αυτό. <coughs> σε τι πράγμα πρέπει να μπει και ποιο και αυτό και τι πρέπει να κάνει. Για πείτε μας δύο πράγματα για να συζητήσουμε μετά. <coughs> Ναι, ναι, ναι. Κύριε Καμπουράκη, είμαστε στην πολύ ευχάριστη θέση να έχουμε φτιάξει μια κοινή υπουργική απόφαση οκτώ ε, υπουργών και αναπληρωτών υπουργών. Οκτώ. Ναι. Ε, η οποία ε, παρόλο που λιδωρηθήκαμε πολλάκι στη Βουλή και από τη Νέα Δημοκρατία και από το Πασόκ ότι δεν πρόκειται, μπέζουμε τον ελληνικό λαό γιατί μια κοινή υπουργική απόφαση θέλει έξι μήνες έξι μήνες με ένα χρόνο πράγματι αυτή είναι η εμπειρία μέχρι σήμερα γιατί υπήρχαν και τα φέουδα των Υπουργείων ναι. το καθένα είχε δική του, δικό του βέτο εδώ συνεργαστήκαμε όλοι από την πρώτη στιγμή έτσι σήμερα σε είκοσι μέρες από την ψήφιση του νομοσχεδίου δημοσιεύσαμε στην εφημερίδα κυβερνήσεως, δηλαδή 19 του μηνός δημοσιεύτηκε η ψήφιση, η, το νομοσχέδιο, 9 του μηνός Απριλίου ε, δημοσιεύσαμε την ΚΙΑ, η οποία υλοποιεί με πάρα πολλές λεπτομέρειες, είναι μια μεγάλη ΚΙΑ, 15 σελίδες, που υλοποιεί το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Τι λέει αυτή η ΚΙΑ, πολύ γρήγορα. Πρώτον, λέει ποιοι είναι οι δικαιούχοι, αναλυτικά, δηλαδή ορίζει τι σημαίνει ακραία φτώχεια σε οικονομικά μεγέθη. Πώς την ορίσαμε την ακραία φτώχεια, είχαμε μόνο ένα νόμο που προϋπήρχε του 12 που όριζε την ακραία φτώχεια και μία ακία του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματο τι οποία, του 14 η οποία όριζε πάλι την ακραία φτώχεια ακολουθήσαμε αυτούς τους νόμους γιατί δεν μπορούσαμε να αλλάξουμε και την προϋπάρχουσα νομοθεσία που σημαίνει αυτό τι Έτσι, τώρα, λοιπόν, τι ορισμό δώσατε λοιπόν στην ακραία φτώχεια θα σας πω ακριβώς, θα τα δούνε όλοι, μπορούν να τα βλέπουν όλοι θα κάνουμε και μια μεγάλη διαφημιστική καμπάνια θα έρθω να σας πω yeah. πως θα γίνει η όλη η ιστορία αλλά αυτή τη στιγμή για τους τηλεθεατές σας ε, να πω ότι αυτό σημαίνει με μονομένο άτομο 2.400 για εισόδημα το χρόνο για οικογένεια η οποία δεν έχει εξαρτώμενα άτομα ή είναι μονογονεϊκή οικογένεια και έχει ένα εξαρτώμενο μέλος 3.600.000 ευρώ το χρόνο εισόδημα για οικογένεια με ένα εξαρτώμενο μέλος ή με δύο ε, εξαρτώμενα μέλη και πάει λέγοντας δηλαδή αυτό το το οποίο έλεγα και στη Βουλή και μετά σε όλα τα μέσα ήταν ότι φανταστείτε ότι μια οικογένεια με δύο εξαρτώμενα μέλη με δύο ανήλικα παιδιά ε, πρέπει να έχει μέχρι 4.800 χιλιάδες ευρώ το χρόνο δηλαδή 400 ευρώ το μήνα αυτό ορίζανε οι προηγούμενοι νόμοι ότι είναι η ακραία φτώχεια Λοιπόν, πήγαμε με αυτό. Δεν το αλλάξατε εσεί. Δεν το αλλάξατε εσεί αυτό. Δεν το αλλάξαμε, έπρεπε να τροπολογήσουμε τους νόμους. Ε, θα το αλλάξουμε στο μέλλον, γιατί θεωρούμε ότι αυτά είναι Συγγνώμη, αφού νόμο κατεβάσατε κύριε Φωτήμου, νόμο κατεβάσατε. Αν στο νόμο μέσα βάσατε ότι ακραία αυτό είχε, δεν είναι 4800 αλλά τα 7. Δεν είναι κανένα φοβερή διαδικασία. Χαίρομαι που τα λέτε όλα ναι. τόσο εύκολα. Δεν είναι έτσι εύκολα, κύριε Καμπουράκη. Μου. Ναι. Να σα πω παρακάτω τη συνέχεια. Ναι. Είχαμε ήδη ε, μία, μία ένδειξη για το πόσε περίπου οικογένειε μπορεί να βρίσκονται σε αυτό το νούμερο. Παρόλο που πρέπει να σας πω. Ότι καταγραφή πλήρη τη φτώχεια, τη ακραία φτώχεια, δεν υπάρχει στην Ελλάδα. είναι Δηλαδή δεν μπορούσαμε να έχουμε αξιόπιστα νούμερα. Ναι. Πόσοι ήταν αυτοί οι άνθρωποι, οι οικογένειε. Γιατί πρέπει να σα πω εξ αρχή ότι η έμφαση σε εμά είναι οι οικογένειε. Το παιδί δηλαδή. Το παιδί. Γι' αυτό και παρακάτω στο νομοσχέδιο, στο, στην ΚΙΑ θα δείτε ότι πρημοδοτούνται με συγκεκριμένε μονάδες πριμοδοτούνται τα παιδιά. Μετά πριμοδοτούνται οι μικροχρόνια άνεδροι και, και ούτω καθεξής. Ναι. Γιατί ε, θα σας πω ένα πράγμα, ίσως δεν έχετε ε, σημειώσει, και, και εγώ πραγματικά έμεινα έκπληκτη όταν το έμαθα εδώ στο Υπουργείο, ότι στην Ελλάδα είμαστε πρωταθλητές στην παιδική φτώχεια. 28,8% ε, είναι το ποσοστό της παιδικής φτώχειας που σημαίνει, αν το σκεφτεί κανονικά, ότι ένα στα τρία παιδιά κινδυνεύει από τη φτώχεια. Δηλαδή, γι' αυτό λιποθυμούν τα παιδιά στα σχολεία. Δεν είναι, ξέρετε, ένα τυχαίο πράγμα. Ωραία, αλλά είναι κυρία, κυρία Φωτίνο, να σας πω κάτι. Μη φάμε, μη φάμε... Έχετε, ε, λοιπόν, κοιτάξτε, εγώ τι λέω τώρα. Ε, ναι, 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 είναι, είναι πολύ σημαντικά αυτά, αλλά ο κόσμο τώρα που είναι σε αυτά τα κριτήρια... Θέλει να μάθει, ρε παιδί μου, τι πρέπει να κάνει, α πούμε, σε έξι μήνε, σε ένα μήνα, μπράβο, σε δεκαπέντε μέρες. Λοιπόν. Να πάει να κάνει κάποια έπτυση, να πάει κάτι, ας πούμε, πώς, για να βοηθηθεί πώς. άμεσα. Μπράβο, πόσοι μπράβο. καταλήξατε Αυτά τελικά... Να ότι να για να μάθει ο κόσμος. Ναι, πόσοι καταλήξατε τελικά, με ένα νούμερο πέστε μα ότι είναι η ακραία φτωχοί. Με βάση αυτά, αυτές τις δυσχέρειες που περιγράψατε. Όχι, θα σας πω κύριε οικονομέα, σε πόσους μπορούμε να δώσουμε. Ναι, ωραία, σε πόσους όχι, λοιπόν. Και όχι πόσοι είναι, Ως γιατί πόσους, δυστυχώς ναι. δεν μπορούμε να τους αντιμετωπίσουμε όλους. Δηλαδή, ναι. όπως ξέρετε, εξαρτιέται από τα 203 εκατομμύρια που διαθέτουμε Εντάξει. για τα τρία αυτά μέτρα. Ναι. Επομένως, πάμε τώρα με τη σειρά. Το πρώτο. τη 20 του μηνό, δηλαδή τη Δευτέρα ανοίγει το πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου εδώ εργασίας το οποίο, στο οποίο έχουν, θα έχουν πρόσβαση όλοι από ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή σπίτι τους ή αν δεν μπορούν ή δεν έχουν τέτοια δυνατότητα θα πάνε στο πλησιέστερο ΚΕΠ που επιθυμούν ναι. και όπου εκεί την δήλωση θα την κάνει με βάση τα λεγόμενά τους ο υπάλληλο του ΚΕΠ, γιατί αυτέ τι μέρε ενημερώνουμε Ωραία. και όλου του υπαλλήλου αναλυτικά πάνω στο πώ θα γίνει η αίτηση. Ένα, το κρατούμενο. Πόσο καιρό θα έχουν να κάνουν αυτή την αίτηση οι πιθανοί ωφελούμενοι, ένα μήνα. Δηλαδή, Πρόθεση από τι 20 μήνα. Μαΐου μέχρι. Τις 20, από τις 20 Απριλίου μέχρι τις 20 Μαΐου θα μπορούν να κάνουν αυτή την αίτηση. Πάει και αυτό. Θα, έχουνε δημο... θα δοθεί δημοσιότητα. Πολύ μεγάλη. Θα φτιάξουμε, έχουμε ήδη στα χέρια μας ένα φυλάδιο, το οποίο θα δια... διανεμηθεί σε πολλά αντίτυπα στους Δήμους, στις Περιφέρειες και τα λοιπά. Για να ξέρει ο Κόλλων να μάθει να πανενημερωθεί. Σ... Ωραία, ωραία. Για να ενημερωθεί YouTube, social media. Τηλεοράσει, όπω βλέπετε εσεί, συνδράμετε, αλλά και όλα τα κανάλια θα συνδράμουν, γιατί καταλαβαίνω είναι κάτι που αφορά όλο τον κόσμο, ώστε να μην υπάρχει κάποιο που να μην το μάθει σε τελευταία ανάγκη. Έχει λοιπόν μία φόρμα. Έχει, έχει ένα μήνα, ας πούμε, προθεσμία. Και πάει στο ναι. ΚΕΠ ή μόνο στο σπίτι λοιπόν, μπαίνει στη φόρμα. Και κάνει μία αίτηση. Και τι μπορεί να περιμένει από την αίτηση, να δούμε συγκεκριμένα. Ναι, ναι. Ο ακραίο φτωχό. Μπορεί, μπορεί να, να περιμένει να, περιμένει, να είναι Δικαιούχο στα τρία μέτρα τα οποία έχουμε ε, ψηφίσει. Με μία βιλί, φόρμα και τα τρία. Και έχει, ξε... Δεν έχει δεν ξε... φόρμα κάθε και μέτρο. τα ξε... τρία. Δεν έχει ξεχωριστή όχι φόρμα το όχι, κάθε μέτρο. Και Μια τα τρία μπορεί. Καλό αυτό. Μία, μία ενιαία για να είναι απλουστευμένη. Ωραία, δηλαδή ωραία. Είδαμε όλες τις παρατηρήσεις ώστε πρέπει να είναι πολύ απλό και να το κάνουν εύκολα. Λοιπόν, μπαίνει λοιπόν και μπορεί να δηλώσει είτε ότι θέλει να ε, ε, ωφεληθεί του μέτρου για το ηλεκτρικό ρεύμα, είτε ότι θέλει ε, για την κατοικία, το ενίκιο, επιδότηση ενικείου, είτε επιδότηση σύντησης, ή και τα τρία μαζί. Ή και τα τρία μαζί, εάν είναι ένας άνθρωπος με μηδένικά εισοδήματα, με οικογένεια κτλ, κτλ. Λοιπόν, από εκεί και ύστερα, τι θα γίνει, θα γίνει το εξή. 20 Μαΐου κλείνει το σύστημα. Διασταυρώνονται όλα τα στοιχεία που έχει δώσει ο ωφελούμενο. Με όλα τα στοιχεία που υπάρχουν και στο Υπουργείο μα, δηλαδή τα επιδόματα που παίρνει από το ΙΚΑ, από πουδήποτε υπάρχουν εγγεγραμμένα στο Υπουργείο μα. Είτε με το τάξη σε σχέση με τη φορολογική κρίση. Υπάρχει διασταύρωση λοιπόν. Άρα δεν μπορεί κανεί να, 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 να ανακριβεί. Αυτό πρέπει να το ξέρουν. Ναι. Όλοι, όλοι, όλοι οι Έλληνε πολίτε ότι θα γίνει διασταύρωση. Εντάξει, Να μην λογικό. δηλώσουν τίποτα ψευδέ. Σωστό. Λοιπόν, το τρίτο εξάμεινο. Αφού, αφού, λοιπόν, αφού περάσει η διασταύρωση, λοιπόν, εδώ έχουμε τώρα δωρεάν επαναστασία. Ναι. Η οποία υπολογίζουμε ότι θα κρατήσει μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου. Βγαίνει η λίστα λοιπόν ωφελούμενων. Ανακοινώνεται και στο δικαιούχο. Τώρα. Μόλις βγει η λίστα, πάει στη ΔΕΗ. Η ΔΕΗ όπου, όταν βλέπει τους ωφελούμενους αυτούς, εάν ο, ο ωφελούμενος έχει κομμένο ρεύμα, αν έχει κομμένο ρεύμα, γιατί πρέπει να σας πω ότι έγινε και αυτή η συζήτηση στη Βουλή. Ότι δηλαδή όλοι όσοι είναι στα χαμηλά εισοδήματα, σε αυτά που λέμε πολύ περισσότερο της ακραίας φτώχειας, Απολαμβάνουν το κοτ. Δηλαδή το τιμολόγιο. Το κοινωνικό. Ναι, ναι. ναι. Οικογενειακό τιμολόγιο. Λοιπόν, σας λέω ότι ναι, ισχύει αυτό. Αλλά και όσοι το απολαμβάνουν, δεν του κόβεται το ρεύμα. Ναι. Ισχύει αυτό. Αλλά υπάρχουν και 65.000 κομμένα ρεύματα σε κατοικίε. Τώρα, αυτά τα κομμένα ρεύματα μπορεί να είναι σε εξοχικά μπορεί να είναι σε δεύτερη κατοικία και ούτω καθεξής που βεβαίως δεν περιλαμβάνεται Ασφάλως. στα μέτρα Αυτά τα δικά διάλυτα, μας ναι, ναι, ναι. άρα όποιος κάνει ε, αίτηση για να του επανασυνδεθεί ατελώς το ρεύμα δηλαδή δεν πληρώνει για να του επανασυνδεθεί το ρεύμα άσχετα τι χρωστάει αυτός λοιπόν πρέπει να είναι η πρώτη του κατοικία πρέπει να μην έχει... Ε, πρέπει να είναι στην κατηγορία της ακραία φτώχεια και τα λοιπά και τα λοιπά. Άρα, αυτά, σε που, αυτόν τυχόν, αυτά που το η στη ΔΕΗ παραμένει ω οφειλή ή διαγράφεται κιόλα μόλι επανασυνδεθεί το ρεύμα. Όχι, δεν διαγράφεται. Αλλά δεν είναι υποχρεωμένο να τα πληρώσει. Ναι, κατάλαβα. Το κατάλαβα. Α, επανασυνδέεται ατελώ. Και συγχρόνω εντάσσεται με αίτησή του στο κοινωνικό οικογενειακό τιμολόγιο, στο ΚΟΤ. Εάν δεν είναι που δεν είναι, αφού έχει, του έχει κοπεί το ρεύμα. Λοιπόν, και Μισό συγχρόνου, από κυρία Φωτίου, Στους λοιπόν 150.000, ορίστε δεν άκουσα. Επανασυνδέεται λοιπόν το ρεύμα. Μπράβο. Τώρα, ε, α, υπάρχουν οι πρώτοι 150.000 αυτού του καταλόγου που συγχρόνως δεν μπορούν να πληρώσουν το ρεύμα ακόμη και αν είναι στο κότ. Ναι. Έτσι. Σε αυτούς δίνουμε 300 έως 300 ε, κιλοβατόρες το μήνα δωρεάν για 9 μήνες από τον Απρίλιο δηλαδή μέχρι το τέλος του χρόνου ανά τετραμηνία 1200 ε, κιλοβατόρες δωρεάν διότι όπω ξέρετε, οι λογαριασμοί τη ΔΕΗ βγαίνουν ανατετραμμένοι. Απλώ δηλαδή σε αυτού του ανθρώπου του λέτε να μην του φορτώνετε κι άλλο χρέο στη ΔΕΗ. Μπράβο! Αυτό, Αυτό μόνο κύριε ε, ναι, ναι, Καμπουράκη. Ναι, ναι, κύριε Καμπουράκη, ακριβώ. Ναι Μια ανάσα, Μια ανάσα για αυτού του ανθρώπου. Δηλαδή ε, 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 δεν του έχουν κοπεί ε, το ε, ρεύμα, απλώ μπαίνουν στην ακραία πτώχεια και δεν του κλείνουν μπορεί οι 300... και να μην του έχει κοπεί το ρεύμα, αλλά πράγματι δεν τα καταφέρνουν να πληρώσουν. Αυτέ Εξάλλου οι ιδεοί. Αυτέ οι 300 κιλοβατόρε, σα έχουν πει υπηρεσία σα, είναι αρκετέ για να μπορεί να ζήσει ένα σπιτάκι. Κάναμε πολύ μεγάλες συζητήσεις με τη ΔΕΗ εδώ και 1,5 μήνα, από την πρώτη μέρα, πριν καταθέσουμε το ναι, νομοσχέδιο. και τι σας πει. Ε, συζητάμε με τη ΔΕΗ και μας λέει ότι είναι αρκετές, βεβαίως δεν μπορείς να θερμανθείς από, 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 από αυτές να το συζητήσουμε αυτό ή εν πάση περιπτώσει δεν μπορεί να θερμανθείς επαρκώς. Δηλαδή δεν αντιμετωπίζει αυτό. Αντιμετωπίζει το ρεύμα. Δεν μπορεί να έχει έναν οικοκυριό στην Ελλάδα του 2015 κομμένο ρεύμα από ακραία φτώχεια. Δεν γίνεται αυτό, καταλάβατε. Αυτό αντιμετωπίζει. Το δεύτερο μέτρο. Το δεύτερο μέτρο δυστυχώς αφορά μόνο 30.000 οικογένειε. Γίνεται πιλωτικά γιατί έχουμε και άλλα μέτρα και ευρωπαϊκά που θα αντιμετωπίσουμε την έλλειψη στέγης. Τι σημαίνει αυτό. Εδώ ε, λέμε επιδοτούμε το ενίκιο. Πάλι ανάλογα με τα μέλη που έχεις. Πόσα μέλη έχεις. Από ένα παιδί, δύο, τρία και ούτω καθεξής. Τα επιδοτούμε και πάλι με προτεραιότητα τα παιδιά. Τα παιδιά βρεθούν στον δρόμο. Να βρίσκονται τα παιδιά να κοιμούνται σε αυτοκίνητα. Ναι. Λοιπόν, λέμε λοιπόν, το δίνουμε λοιπόν, αυτά επιδοτούμε από 70 ευρώ έως 220, ανάλογα με τα μέλη της οικογένειας, το καταλαβαίνετε. Ναι, Μην ναι. νίκη, η συμφωνία θα είναι, η, η πληρωμή θα είναι στον, στον ιδιοκτήτη του σπιτιού ή θα είναι στον... Μάλιστα. Δεν θα τα, θα είναι στον ιδιοκτήτη, τα δίνει αυτό που μένει μέσα να δίνει. κύριε Καμπουράκη Ωραία. και θα σας πω γιατί. Αυτό είναι μια χειρονομία που κάνουμε και προς τους ιδιοκτήτες να δείξουν την αλληλεγγύη τους και αυτοί Εντάξει, και άμα ξέρουν το κράτος το ανοίξουν υπομονή. Το ναι. Ναι, ακριβώς, γιατί θα έχουν μια, α ας πούμε, πώς να πω, ε, πια εμπιστοσύνη ότι το κράτος θα τους πληρώσει αυτά τα λεφτά μηνιαίως. Τα λεφτά θα πιστώνονται στον ιδιοκτήτη μηνιαίως, από μας, από εδώ δηλαδή, από το Υπουργείο Εργασίας, στο ΆΙΜΠΑΝ που θα δηλώσει ο οφελούμενος γιατί όλα αυτά τα στοιχεία θα υπάρχουν μέσα στη φόρμουλα. Όπως και το στοιχείο του αριθμού του λογαριασμού του ρεύματος, του μετρητή του δηλαδή, ναι. θα έχει δηλωθεί ήδη από το πρώτο μέτρο. Ε, όλα αυτά θα ισχύσουν για εννιά μήνες. Κά κάτι έχουμε με τη σύνδεση. Ε, ε.